ημέρας είχε υπάρξει εδώ και χρόνια η γνωστή υπόθεση με το ΠΟΠ Ελιάς Καλαμών, μια υπόθεση η οποία απασχολεί και την τοπική κοινωνία για περισσότερα από 2 δεκαετίες, μια υπόθεση στην οποία υπήρξε απόφαση το 2018, είναι η περίφημη απόφαση Αποστόλου, υπουργική απόφαση, την οποία και τότε είχαμε πει, και επειδή δεν μπορούμε σε αυτά τα ζητήματα να τα βλέπουμε με στενά μικροκομματικά συμφέροντα, ήταν μια λανθασμένη απόφαση και το έχουμε πει όλο αυτό το διάστημα, και έχουν περάσει 3 χρόνια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, έχουμε υποστεί μια μεγάλη επίθεση από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκεκριμένη τότε απόφαση του 2018, αλλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 3 χρόνια δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα για να διορθώσει, όπως λέγανε τα στελέχη τους, ότι έπρεπε να κάνει αυτή την απόφαση. Και τι έγινε, ποια είναι η τελευταία εξέλιξη? Βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δικαιώνει την Ένωση Μεσσηνίας που προσέφυγε κατά της απόφασης του 2018, και έρχεται τώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και αντί να αναιρέσει αυτή τη λανθασμένη απόφαση του 2018 και να συμμορφωθεί με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έρχεται ουσιαστικά να την ισχυροποιήσει και να δώσει ακόμα μεγαλύτερο πάτημα, αν θέλετε, σε μεγάλα εξαγωγικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό είναι η απόλυτη πολιτική εξαπάτηση, είναι η απόλυτη πολιτική κοροϊδία από μια κυβέρνηση η οποία όλα αυτά τα χρόνια μας κατηγορούσε για το συγκεκριμένο ζήτημα και το οποίο βεβαίως θέτησε κίνδυνο και το πιο σημαντικό προϊόν της περιοχής μας, το οποίο είναι η ελιά. Το λέω αυτό ως παράδειγμα.